Εγώ θα σας απαντήσω με την ιδιότητά μου ως φυσικοθεραπευτή και αυτά που ξέρουμε ως φυσικοθεραπευτές. Εμείς ως φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούμε η περίοδη ακτινοβολία. Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, δεν σας εκφράζω προσωπική άποψη, ότι οι περιόδεις ακτίνες έχουν αντιμικροβιακή και βακτηριοκτόνο δράση. Θα πω και κάτι άλλο ακόμα που επίσης γνωρίζουμε. Ότι επειδή οι περιόδεις ακτίνες είναι ακτίνες, είναι ιονίζουσα ακτινοβολία, δηλαδή ουσιαστικά κάνει διάσπαση των κυταρικών δεσμών, διάσπαση του DNA ουσιαστικά, και γι' αυτό έχουμε και τα αποτελέσματα των καρκίνων του δέρματος που φωνάζουν οι επιστήμονες για να μην εκτιθέμεθα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τις ώρες που ο ήλιος είναι κάθετα στη γη το καλοκαίρι. Από αυτό ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι η ακτινοβολία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διάσπαση των κυταρικών δεσμών του ανθρώπου, άρα λοιπόν και των βακτηρίων και των μικροβίων, θεωρώ κατά συνέπεια. Επειδή λοιπόν και σαν χώρα έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι είμαστε μια ηλιόλουστη χώρα και έχουμε πολλούς μήνες το χρόνο ήλιο, δεχόμαστε τις ακτίνες UVA, UVB. Η UVC ακτινοβολία δεν φτάνει στο έδαφος, γιατί δεσμεύεται από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, αλλά έχουμε τη UVB που φτάνει σε μικρά ποσοστά βέβαια, αλλά φτάνει. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, και εφόσον γνωρίζουμε ότι οι ακτίνες UVA, UVB έχουν αντιμικροβιακή και βακτηριοκτόνο δράση, άρα λοιπόν η έκθεση στον ήλιο θεωρώ ότι είναι ικανή να σκοτώσει και αυτούς τους μικροοργανισμούς. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά στο νότιο ημισφαίριο με λιγότερα κρούσματα σε σχέση με το βόρειο αυτή την ώρα. Το πολύ πιθανότερο είναι να είναι αυτό και όχι η αύξηση της θερμοκρασίας ως θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν η θερμοκρασία σαν 35 ή 40 βαθμούς έχει τέτοια ιδιότητα να σκοτώνει τον ιό, άλλωστε και το συγκεκριμένο ιό δεν υπάρχουν δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ νωρίς. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι οι UVA ακτίνες και οι UVB ακτίνες έχουν αντιμικροβιακή και βακτηριοκτόνο δράση. Άρα λοιπόν έχουμε ήλιο, αυτή την ακτινοβολία μπορούμε να την πάρουμε πολύ πιο εύκολα όταν οι δέσμοι των ακτίνων του ηλίου είναι κάθετα προσπίπτουσα στην επιφάνεια, άρα λοιπόν τις μεσημεριανές ώρες που ο ήλιος είναι ψηλά και εκπέμπει κάθετα. Βέβαια δεν εννοώ ότι θα πρέπει να πάμε να εκτεθούμε όλοι και να κάνουμε μπάνια στις παραλίες και να πάθουμε καρκίνο. Έτσι, ναι, όχι βέβαια, αλλά η έκθεση ας πούμε των ρούχων μας, των κλινοσκεπασμάτων κτλ. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω μπορούμε να το κάνουμε και είναι και εφικτό να γίνει. Επίσης, μια άλλη παράμετρος όσον αφορά την ακτινοβολία UVB. Εάν κάποιος πρέπει να εκτεθεί σε αυτή την ακτινοβολία που την παίρνουμε, σας λέω, από τον ήλιο και τώρα που κυκλοφορούμε έξω την παίρνουμε και αυτή την εποχή, την παίρνουμε όταν δεν υπάρχουν φίλτρα, όταν δεν υπάρχουν τζάμια. Δηλαδή το να είμαστε μέσα από μια τζαμαρία και να λιαζόμαστε, να το πω έτσι απλά, δεν παίρνουμε UVB γιατί φιλτράρεται, την παίρνουμε μόνο τη UVA. Άρα λοιπόν η έκθεση στον ήλιο χωρίς φίλτρα, χωρίς παραπετάσματα, χωρίς προσπετάσματα, χωρίς ελεύθερα στον ήλιο. Πέραν βεβαίως από την αναπαραγωγή της βιταμίνης D και τη βοήθεια, κάτι το οποίο πιστεύω ότι οι επιστήμονες πιο ειδικοί από μένα έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα λόγω της ιδιότητάς τους. Ναι, αυτό βέβαια δεν είναι το φυσικό φως. Αυτό είναι ένα μέσο για να αντιμετωπίσουμε εμείς παθήσεις όπως είναι κατακλύσεις, όπως είναι τέτοια περιστατικά και άλλα περιστατικά. Αλλά υπάρχει βιβλιογραφική αναφορά πολύ μεγάλη ότι έχει χρησιμοποιηθεί και κατά της φυματίωσης κτλ. Βέβαια, φανταστείτε ότι δεν μπορούν όλοι να παίρνουν κάτω από μια τέτοια λάμπα να ακτινοβολούνται και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Απλώς, αυτή είναι η περιόδης ακτίνα, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε από τον ήλιο μας και είναι φυσικό πράγμα. Άρα λοιπόν η έκθεση στον ήλιο μας δίνει ακτινοβολία, την πιο χρήσιμη και την καταστροφή των μικροβίων, των βακτηρίων κτλ. Είναι η UVB ακτίνα. Βέβαια αυτό εδώ έχει όλα τα φάσματα και A και B και C.
Η ΣΥ είναι πιο, ΣΕ είναι ακόμα πιο αποτελεσματική. Όμως από τη στιγμή που έχουμε τον ήλιο, μας αρκεί αυτό, θεωρώ η έκθεση στον ήλιο και των ανθρώπων και του ρουχισμού και του ηματισμού είναι ένα μέτρο βακτηριοκτόνο και κατά των ιών και των μικροβίων. Ευχαριστώ. Γιατί το είπαμε και πάλι και σας το ξαναλέω και πάλι, από τη στιγμή που είμαστε στο ιώδες φάσμα, εκεί, από εκεί και κάτω, όσο το μήκος κύματος μικραίνει, τόσο έχουμε ιονίζουσα ακτινοβολία που σημαίνει διάσπαση των κυταρικών δεσμών. Άρα λοιπόν, γι' αυτό έχει και αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή και αντιϊκή και οποιαδήποτε άλλη προστασία. Να εκμεταλλευτούμε τον ήλιο μας.